Μια γονική παροχή, μια δωρεά ή ακόμα και η αγορά κάποιου ακινήτου τώρα θα στοιχήσει φθηνότερα, αφού από την πρωτοχρονιά οι φόρες μεταβιβάσεις θα τραβήξουν την ανηφόρα στις περιοχές που αυξάνουν οι αντικειμενικές αξίες. Η εναρμόνιση των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές στην αγορά ακινήτων έφερε αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης σε σύνολο 10.216 ζωνών ως εξής. Πρώτον, αυξήθηκαν σε 3.792 περιοχές, μειώθηκαν σε 2.122 περιοχές, ενώ παρέμειναν σταθερές σε 4.302 περιοχές. Η κίνηση στα συμβολογραφεία αναμένεται πως θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο τους επόμενους μήνες, καθώς επίγεται και δύο ακόμα αυξήσει των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων κατά 50% σε δύο φάσεις βάσει των μνημονιακών δεσμεύσεων, εκ των οποίων η πρώτη του 2019 και η δεύτερη του 2020. Οι νέες αντικειμενικές αξίες θα φέρουν αλλαγές σε 20 φόρους και τέλη που επιβαρύνουν τα ακίνητα. Αναλυτικότερα, οι φόροι που θα επηρεαστούν άμεσα είναι οι εξής. Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων θα ακολουθεί στη νέα τιμή ζώνης, αφού υπολογίζεται με συντελεστή 3% επί των αντικειμενικών αξιών και επιβαρύνει τους αγοραστές. Ο φόρος χρησικτησίας θα ακολουθήσει και αυτός στις νέες αντικειμενικές, ενώ υπολογίζεται επίσης με 3% επί των αντικειμενικών αξιών. Ο φόρος ανταλλαγής συνένωσης οικοπαίδων υπολογίζεται με συντελεστή 1,5% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ο φόρος διανομής, ο οποίος αφορά συνένωση περιουσίας από έναν συνιδιοκτήτη ακινήτου και επιβάλλεται με συντελεστή 0,75% επί της αντικειμενικής αξίας. Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται σε αγοραπολισίες ακινήτων πάνω στην αντικειμενική αξία των ακινήτων. Ο δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης. Το τέλος ακίνητης περιουσίας που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος αποδίδεται στους Δήμους και υπολογίζεται με συντελεστή από 0,35 της χιλίας έως 0,35 της χιλίας ανάλογα με τις αποφάσεις του κάθε Δήμου επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων. Το τεκμαρτό εισόδημα κατοικίας. Οι νέες τιμές ζώνης θα επηρεάσουν άμεσα το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει με βάση την επιφάνεια της κατοικίας όπου διαμένει ο φορολογούμενος. Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από μισθώματα το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου με συντελεστή 3%. Τα τέλη υπέρ του Ταμείου Νομικών που επιβαρύνουν τα μεταβιβαστικά συμβόλαια και υπολογίζονται ως ποσοστά επί των αντικειμενικών αξιών των μεταβιβαζόμενων ακινήτων. Το τέλος μεταγραφής συμβολέων, ο φόρος κληρονομιάς ακινήτου, ο φόρος γονικής παροχής ακινήτου, ο φόρος δωρεάς ακινήτου, το τέλος εγγραφής ακινήτου στο κτηματολόγιο, τα πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτου, τα πρόστιμα νέων αυθαιρέτων τα οποία συνδέονται επίσης με τις αντικειμενικές αξίες, ο ειδικός φόρος ακινήτου 15% επί της αντικειμενικής αξίας που επιβάλλεται στα ακίνητα που ανήκουν σε εξωχώριες offshore εταιρείες, η εισφορά σε γη και χρήμα κατά την ένταξη στο σχέδιο πόλης και ο συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας.